Μάριε, καλησπέρα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατήσει και πολλά από το σημερινό παιχνίδι, έτσι. Όχι, τίποτα δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Τίποτα δεν έγινε από αυτά που έχουμε πει. Τουλάχιστον αμυντικά που είχαμε πει ότι πρέπει να τους πνίξουμε εδώ στην άμυνα τουλάχιστον. Σκορά στο γήπεδο μας 100 πόντους. Δεν έχουμε καν περιθώριο. Δεν είχαμε τουλάχιστον ούτε τύχη ούτε περιθώριο νίκης από τη στιγμή που κάθε δεκάλεπτο δεχόμαστε 20 και 25 πόντους. Τι πρέπει να αλλάξει, αν θέλετε να έχετε κάποια τύχη σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών. Αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια, ειδικά στους ημιτελικούς, κερδίζει αυτός που είναι πιο πνευματικά έτοιμος, να το πούμε. Γιατί θα μπορούσε να κερδίζαμε, θα μπορούσαν να χάναμε. Αυτές οι εναλλαγές των εικών και των ηττών διαμορφώνουν στο τέλος και το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα εμείς είμαστε οι δύο που έχουμε δύο διαδοχικές ήττες και πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Μακάρι να μπορέσουμε μέσα στον κεραυνό να κάνουμε μια νίκη, να γυρίσουμε το κοντέρ υπέρ μας και να βελτιωθούμε στη συνέχεια. Και κάτι τελευταίο. Τι πρέπει να πεις εσύ στους παίχτες σου ουσιαστικά για να ξυπνήσουν αθές μετά από δύο πολύ βαριές ήττες? Είναι δύσκολο αυτό. Δεν σας κρύβω ότι και από την πρώτη ήττα που ήρθε, με τον τρόπο που ήρθε, με τις αποβολές και αυτά, μας είχε αποσυντονίσει κάπως. Τότε φυσικά υπήρχε και η δικαιολογία, εισαγωγικά δικαιολογία, τότε ήταν τρεις παίχτες εκτός. Δικαιολογίες. Αυτά οι δικαιολογίες εμάς δεν μας απασχολούν. Ούτε και σήμερα δεν θα βρεις καμιά δικαιολογία, ούτε και στο παιχνίδι που χάσαμε με τρεις αποβληθέντες δεν έχει δικαιολογίες. Η ουσία είναι να δουλεύεις μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν αυτό που δουλεύουμε, αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Η ουσία είναι όμως ότι ο καθένας στο τέλος της ημέρας, σε ένα μακρύ δρόμο όπως είναι το προάθλημα, στο τέλος παίρνει αυτό που το αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριε. Καλή επιτυχία στη συνέχεια. Να είσαι καλά.